και να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο κοντά μα τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Γιάννη, καλησπέρα. Μια υποψηφιότητα αυτή του Παπανδρέου, η οποία ήρθε και τάραξε τα νερά. Ακούω αρκετού να τον θεωρούν σίγουρο νικητή. Άλλου να τον θεωρούν βέβαιο ητιμένο. Θα συνιστούσα και στου μεν και στου δε να μην βιάζονται. Θα είναι μακρύ ο δρόμο μέχρι τι 5 Δεκεμβρίου. Α δούμε πρώτα. Ποιες συμμαχίες θα δημιουργηθούν, Πόσοι θα ψηφίσουν, ποιοι θα ψηφίσουν. Mm -hmm. Το βασικότερο όμω και το πιο κρίσιμο είναι πώ θα πορευτεί το κίνημα αλλαγή μέχρι την εκλογή αρχηγού. Αν δηλαδή θα είναι μια εγερτήρια διαδικασία για το μέλλον ή μια βουτιά στο παρελθόν. Αν θα αντιπαρατεθούν οι υποψήφοι για το πρόγραμμά του για το αύριο ή εάν το επίδικο θα είναι όσα έγιναν πριν από 10 χρόνια. Ε, το λε αυτό τώρα γιατί υπάρχουν και ενδείξει, υπάρχει παρασκήνιο, υπάρχουν συζητήσει. Άκουσε. Ορισμένοι υποθέτουν ότι ο Γιώργο Παπανδρέα, θα επιδιώξει την δικαίωσή του. Κάποιοι λένε και να πάρει την πολιτική ρεβάνς, για όσα έγιναν το 2011 όταν θυμίζω παρετήθηκε από την Πρωθυπουργία. Τότε και ο Σαμαρά και ο Τσίπρας τον κατηγορούσαν για το μνημόνιο το οποίο υπέγραψε. Βεβαίω, mm -hmm. όταν στη συνέχεια και ο Σαμαρά και ο Τσίπρα ανέλαβαν την Πρωθυπουργία, υπέγραψαν και εκείνοι νέα δικά του μνημόνια. Τότε όμω υπήρχε και μια πολύ σοβαρή και έντονη εσωκομματική αντιπολίτευση κατά του Γιώργου Παπανδρέου. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει αμφισβήτηση και πάλι. Πρόσεξε. Είναι προφανέ ότι και τα πρόσωπα και οι καταστάσει έχουν αλλάξει. Δεν θα εκπλαγώ όμω εάν κάποιοι κατά τη διάρκεια τη προεκλογική περίοδου του καταλογίσουν ότι το 2015 ίδρυσε το Κιδισό και βρέθηκε απέναντι στο Πασόκ στι εκλογέ τότε. Βεβαίω, εάν κυριαρχήσει ένα τέτοιο κλίμα, Καταλαβαίνουμε ότι θα χαθεί το ενδιαφέρον των πολιτών, το οποίο mm -hmm. είναι ζωηρό αυτό τον καιρό. Και ξέρεις γιατί, διότι οι Έλληνες έχουμε πληρώσει ακριβά το παρελθόν. Και γενικά οι πολίτες και ειδικά εκείνοι οι οποίοι θα πάνε να ψηφίσουν για την εκλογή του mm -hmm. αρχηγού του κινήματος αλλαγή, ενδιαφέρονται πρωτίστως για το μέλλον. Και εδώ θα είναι πολύ κρίσιμο, ξέρεις όλοι οι υποψήφοι λένε, θα είναι αυτόνομο το κίνημα αλλαγή. Όλοι όμως θα ερωτηθούν κακά τα ψέματα εάν θα συμπράξει με τη Νέα Δημοκρατία ή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό το δίλημα έχω την αίσθηση ότι θα κρίνει πολλά. Για να μην σου πω ότι θα κρίνει και το ποιο θα είναι ο αρχηγό του κίνηματος. Μάλιστα. Γιάννη, θα σα ευχαριστήσουμε πολύ. Και... Είναι σίγουρο ότι έχουμε μεγάλο πολύ ενδιαφέρον διάστημα μπροστά μα μέχρι τι εκλογέ και ακόμη περισσότερο στη συνέχεια.